Και πάμε τώρα στη συνέχεια των καταγγελιών που πήραμε μετά το θέμα που παρουσιάσαμε χθες για τον Ηλία Βρετό και τον ίδιο, που με ευαισθησία τον θυμάστε, τον είδατε, βγήκε και κατήγγειλε πως κάποιοι τον παγίδευσαν, έβαλε τα στοιχεία του, τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και του τράβηξαν πολλά χρήματα από το τραπεζικό του λογαριασμό ηλεκτρονικά. Τα τηλεφωνήματά σας έπεσαν βροχή, δείχνοντας ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ότι οι απατεώνες του διαδικτύου είναι εκεί και προσπαθούν συνέχεια να ψαρέψουν τα στοιχεία μας. Σε όλα αυτά υπάρχει μόνο μία άμυνα. Μην δίνετε τα στοιχεία σας. Μην βάζετε τα στοιχεία σας, ακόμα και αν κάποιος προσπαθήσει να σας τρομάξει ή σας εμφανίσει ένα περιβάλλον ίδιο ή σχεδόν ίδιο με αυτό που ξέρετε. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας πριν, γιατί μπορεί να σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό και μετά αν θα βρείτε τα χρήματά σας ή όχι, δεν είναι και σίγουρο. Το SMS έχει σημασία να πούμε ότι φαινόταν σαν να έχει έρθει ακριβώς από την τράπεζα και είχε από κάτω ένα link, το οποίο δυστυχώς πάτησα. Μου ζήτησε να βάλω κωδικούς e-banking, έβαλα τους κωδικούς μου και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι έγινε. Έχουν περάσει το πολύ 1,5-2 λεπτά από τότε που έχω βάλει τους κωδικούς και τηλεφωνώ στην τράπεζα. Με ενημερώνουν ότι έχουν γίνει 4 συναλλαγές. Να σας πω ότι ήταν ένα αρκετά σεβαστό χρηματικό ποσό. Η περιγραφή του Ηλία Βρετού στο Live News για το πώς παραπλανήθηκε και είδε τα λεφτά του να κάνουν φτερά μέσα από τον τραπεζικό του λογαριασμό έβγαλε στην επιφάνεια και άλλες παρόμοιες καταγγελίες. Θύματα διαδικτυακής απάτης από κυβερνοεγκληματίες που μιμούνται τραπεζικά ιδρύματα, αποσπούν προσωπικά στοιχεία πελατών και αδειάζουν καταθέσεις. Πέρσι την πάτησα και εγώ, είχα λάβει μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να ελέγξω την κάρτα μου, ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να συμπληρώσω κάποια στοιχεία. Πάτησα πάνω στο link το οποίο μου έλεγε να ακολουθήσω. Δεν χρειάστηκα, δεν κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη. Έδωσα και το μέχρι κωδικό που μου ήρθε στο κινητό μου. Και μετά από αυτό, εκείνη τη στιγμή, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Είδα στον λογαριασμό μου ότι λείπουν 1.500 ευρώ. Η τεχνική αυτή ονομάζεται ηλεκτρονικό ψάρεμα ή αλλιώς phishing. Οι μετ της ηλεκτρονικής απάτης θησαυρίζουν κάθε φορά που κάποιος ανυποψίαστος χρήστης πέφτει στην καλωστημένη παγίδα τους. Στην περίπτωση του κυρίου που θα ακούσετε, οι διαδικτυακοί απατεώνες κατάφεραν μέσα σε δευτερόλεπτα να το αποσπάσουν 5.300 ευρώ. Έλαβε ένα μήνυμα στο Viber ότι έγινε ανάληψη 300 ευρώ από μια πιστωτική κάρτα που έχετε. Και αρχίζω και μπαίνω στο e-banking μέσα και έβλεπα και φεύγαν τα λεφτά. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είχαν χακάρει τον υπολογιστή μου. Είχαν στείλει στην τράπεζα ότι είχα αλλάξει email, δίχως να έχω αλλάξει email, εγώ. Και μου λένε οι άνθρωποι, τα λεφτά με το που μπήκανε μέσα στο λογαριασμό πήγανε. Σε άγνωστο παραλήπτη. 5.400 μου πήγανε, ναι. Πετάξανε τα λεφτά. Και πρόλαβα να μην μου πάρουν 15.000. Οι αξιωματικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που χειρίζονται καθημερινά αυτού του είδους τις υποθέσεις συμβουλεύουν να μην δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία και κωδικούς και να μην ανοίγουμε ιστοσελίδες από διευθύνσεις που περιλαμβάνονται σε μηνύματα στο κινητό email με άγνωστη προέλευση. Την ίδια μέρα με τον Ηλία Βρετό, η κόρη μιας άλλης γυναίκας καταγγέλει ότι έπεσε και εκείνη θύμα των απατεώνων. Το ίδιο έπαθε και η κόρη μου αυτομάτως το ίδιο βράδυ. Από δύο τράπεζες η κόρη μου. Και την πήρε η τράπεζα, η μία, και της λέει γιατί κάνεις ανάληψη μέσα σε 10 λεπτά, 20, 20, 30. Και απαντάει η κόρη μου, δεν έχω κάνει τίποτα, δουλεύω τώρα αυτή τη στιγμή, ακαιρώστε τα όλα. Και θα την παίρνει καπάκι πάλι τηλέφωνο, άλλη μια τράπεζα και της λέει γίνονται αναλήψεις. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα έχει παρουσία πολλών ετών, ωστόσο οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου φαίνεται να εξελίσσουν συνεχώς την γκάμα των επιθέσεών τους. Και προσέξτε, όταν εσύ βάλεις τα στοιχεία σου, η τράπεζα δύσκολα σου δίνει τα λεφτά πίσω, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έγινε στην τράπεζα. Δεν χάκαραν δηλαδή το σύστημα της τράπεζας. Εσύ, επειδή παρασύρθηκες, έδωσες στους απατεώνες τα στοιχεία σου και εκείνοι έκαναν την ανάληψη. Θέλει λοιπόν πολύ πολύ προσοχή. Η κυρία Νάσια Παναγιωτοπούλου είναι ένα από τα θύματα όλων αυτών που είδαμε. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτε. Για πείτε μας λίγο για τη δική σας ιστορία. Βεβαίως. Και εγώ είχα παρόμοια ιστορία σαν αυτή με τον κύριο Ηλία Βρετό που άκουσα εχθές. Έλαβα κάποιο email το οποίο μου έλεγε ότι πρέπει να ενημερώσω τα στοιχεία της κάρτας μου.
Εγώ κατευθείαν δεν κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη. Φαινόταν ότι το mail είναι από την τράπεζα. Μου έλεγε να πατήσω στον σύνδεσμο. Πάτησα στον σύνδεσμο. Έκανα την ενημέρωση που έπρεπε. Κατευθείαν με έβγαλε σε μία σελίδα της τράπεζας. Φαινόταν ότι ήταν ασφαλές η σελίδα. Έδωσε τα στοιχεία μου, έδωσε τα στοιχεία της κάρτας μου και αμέσως μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλαβα κάποιο μήνυμα στο κινητό μου, έλεγε για κάποια χρέωση. Το νόμισμα δεν ήταν καν σε ευρώ, ήταν κάποιο ξένο νόμισμα. Μπήκα κατευθείαν να τσεκάρω το λογαριασμό μου και λείπανε 1.500 ευρώ από το λογαριασμό μου. Με μία κίνηση. Πήρα κατευθείαν την τράπεζα, μίλησα με το τμήμα κάρτας, να πω ότι δεν ήμουν εγώ, να μπλοκάρω το λογαριασμό μου και τα σχετικά. Μου είπαν ότι ήταν δύο συναλλαγές οι οποίες έγιναν αυτόματα, κατευθείαν. Έκανα τα πάντα, έκανα ό,τι μου είπε η τράπεζα. Πήγα την επόμενη μέρα και στην ίδια την τράπεζα για να κάνω την αμφισβήτηση. Μου είπε ο υπάλληλος ότι το ποσό φαίνεται ότι είναι απλά δεσμευμένο και δεν έχει φύγει ακόμα, το οποίο μου είπε ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και ότι στην περίπτωσή μου είναι σχεδόν 100% ότι θα έχω επιστροφή χρημάτων από την τράπεζα. Απλά μου είπε ότι θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, περίπου ένα μήνα. Η απάντηση που είχα ήταν μετά από 3 μήνες, με αποτέλεσμα να έχει φύγει το ποσό αυτό, το οποίο ήταν απλά δεσμευμένο, τελικά έφυγε. Και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν ασφαλώς. Και τα χρήματα χάθηκαν, χάσατε 1.500 ευρώ. Ακριβώς. Απλά θεωρώ ότι είναι και στέξιμο της τράπεζας από τη στιγμή που το ποσό είναι απλά δεσμευμένο και δεν είχε φύγει. Και εγώ έκανα όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνω. Αυτό θα το ψάξουμε, γιατί το ίδιο μας είπε και ο κύριος Βρετός χθες ακριβώς αυτό, ότι η τράπεζα του είπε ότι το ποσό είναι δεσμευμένο. Θα το ψάξουμε και πραγματικά έχει ενδιαφέρον, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι μην βάζετε τα στοιχεία σας. Δηλαδή πάρετε τηλέφωνο την τράπεζα, κάντε ό,τι πρέπει, διπλοτσεκάρετε και καλύτερα να μην βάλετε τα στοιχεία σας, δεν θα γίνει και τίποτα. Από το να τα βάλετε, γιατί αν τα βάλετε μπορεί να προκύψει ό,τι είδατε να περνάει και η κυρία Παναγιωτοπούλου και πάρα πολλοί άλλοι όπως έχει προκύψει.